Η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε έφτασε. Τελικός Champions League με φυσικά τον αγαπημένο σας διαγωνισμό. 500 ευρώ σε PaySafe Card, 50 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν από μία δεκάευρη PaySafe. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι αυτό που γνωρίζετε ήδη. Καρδούλα όπως σας δείχνει ο Αριστοτέλης ή like. Το Μπεταράδε σε συνεργασία με την PaySafe Card σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε μία δεκάευρη PaySafe, 50 τυχεροί από εσάς. Λοιπόν, Real Madrid Juventus, οι δύο καλύτερες ομάδες βάσει διάρκειας φτάσαν στο τελικό Champions League. Και βάσει εμφανίσεων, αναμφίβολα. Οι δύο καλύτερες ομάδες, ανεξαρτήτως βέβαια το τι πιστεύει ο καθένας, έτσι, των οπαδικών προτιμήσεων, εξ ολοκλήρου διαφορετικές ομάδες, δηλαδή καμία σχέση μία με την άλλη. Και περιμένουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα τελικό σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, στο Millennium του Cardiff. Με φοβερά μέτρα ασφαλείας, είναι δεδομένο αυτό ότι θα έχουμε θέματα. Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές ότι άμα θέλει κάποιος να κάνει κάτι θα το κάνει, δεν αλλάζει κάτι. Να πούμε ότι για το παιχνίδι τώρα. Πολύ ωραίο, πολύ πιστεύω ότι θα γίνει ωραίο μάτς. Δύο ομάδες οι οποίες νομίζω ότι το θέλουν πάρα πολύ. Έτσι. Ειδικά η Juventus, ζει και αναπνέει η Juventus αυτό το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θέλει όσο ποτέ άλλοτε. Γιατί ούτως ή άλλως δεν το έχει και πάρα πολλά τα Champions League. Δύο έχει όλα και όλα η Juventus. Μάλιστα έχει χάσει και τελικό με τη Real το 98, ακριβώς με τον κόλ του Μιγιάτοβιτς. Η Juventus, η οποία τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι επιστρέφει με πολύ δυνατή και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Φέτος ξαναπήρε το πρωτάθλημα, όπως και η Real Madrid πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Ναι, είναι πρωταθλήτρες και οι δύο. Ήταν οι μοναδικές αίτητες ομάδες της διοργάνωσης μέχρι η Real να κάνει μια ανώδυνη ήττα από την Ατλέτικο, ουσιαστικά και αυτή η αίτητη είναι δηλαδή. Η Juventus είναι αίτητη καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, δεν έχει χάσει από κανέναν. Είναι η καλύτερη άμυνα του Champions League. Και προκύπτουν ενδιαφέροντα πραγματάκια και σε στατιστικό επίπεδο. Γιατί όταν λέμε ότι μιλάμε για εξ ολοκλήρου διαφορετικές ομάδες, δηλαδή δεν γίνεται πιο διαφορετικές. Η Real έχει 12 στα 12 over. Ναι, είναι μια επιθετική ομάδα. Ναι. Τα 11 από αυτά ήταν και goal-goal, δηλαδή δέχεται goal σχεδόν πάντα. Σε αντίθεση με τη Juventus, η οποία έχει κρατήσει το 0 στα 9 από τα 12 μάτς φέτος. Δηλαδή, καμία σχέση με. Και μια αμυντική ομάδα. Αμυντική ομάδα εξ ολοκλήρου, με αμυντική προσήλωση, με παίκτες οι οποίοι δίνουν περισσότερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό φάνηκε και με την Barcelona. Εντάξει, όταν παίζεις δύο φορές με την Barcelona και δεν τρως goal, κάτι σημαίνει αυτό, κάτι είσαι. Τώρα βέβαια έχουν τη Real απέναντί τους που ξέρουμε όλοι τι επιθετική μηχανή είναι, ανεξαρτήτως αν δεν παίξουν όλοι ή αν θα έχει προβλήματα, αγωνιστικά ζητήματα, δηλαδή μπορεί να μην παίξει ο Μπέιλ, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Παρ' όλα αυτά σίγουρα είναι η πιο επιθετική ομάδα που θα αντιμετωπίσει φέτος η Juventus. Ωραία, πριν προχωρήσουμε να κάνουμε εδώ πέρα μια παύση να πούμε για τον χορηγό μας, την PaySafe Card. Αυτόν τον καιρό λανσάρει το My PaySafe Direct. Πρέπει όλοι να κατεβάσετε το application της My PaySafe στο κινητό σας. Και από εκεί και μετά η στοιχηματική ζωή γίνεται πιο εύκολη, καθώς δεν χρειάζεται να αγοράζετε το voucher και να πηγαίνετε μετά να το φορτώνετε στο λογαριασμό σας. Σας δίνεται η δυνατότητα με το MyPaySafe Direct να επιλέγετε το ποσό που θέλετε από το application, να γεννιέται εκείνη τη στιγμή που επιλέγετε το ποσό ένας μοναδικός κωδικός, ένα μοναδικό barcode, το οποίο έχει διάρκεια ζωής 3 ώρες, και με αυτό το barcode με το κινητό σας πηγαίνετε στο περίπτερο στο ψηλικατζίδικο, το δίνετε στον άνθρωπο να το σκανάρει. Αυτόματα με το που το σκανάρετε το barcode μπαίνουν τα λεφτά αυτόματα στο λογαριασμό. Οπότε η ζωή σας γίνεται πιο εύκολη με το My PaySafe Direct. Πιο εύκολη για τον περιπτερά, για όλους. Πιο εύκολη για όλους. Για όλους. Και φυσικά δείχνει το μέγεθος της εταιρείας που κάθε φορά ψάχνει να βρει τρόπους για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Να πούμε ότι η Real έρχεται από 5 σερί κατακτήσεις. Δηλαδή, όποτε πήγε τελικό τους τελευταίους 5 τους πήρε. Η Juventus έχασε τους 6 από τους 8 που έχει παίξει. Η Real έχει χάσει μόνο 3 από τους 14 που έχει παίξει. Μιλάμε για το Champions League όλο, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για το πρωταθλητριό, για τα πάντα όλα. Έχει χάσει μόνο 3 δηλαδή η Real. Έχει προβάδισμα και στους τελικούς, έτσι λίγο γιατί πολλές φορές οι παραδόσεις έχουν σημασία, ειδικά στους τελικούς. Έχει προβάδισμα και στους τελικούς με ιταλικές ομάδες. 3 πήρε από τους 4, ο ένας με τη Juventus όπως μας είπαμε και πριν. Και γενικά οι Ισπανοί έχουν προβάδισμα στους τελικούς με Ιταλούς. Δηλαδή από τους 6 έχουν πάρει τους 4. Δηλαδή όλα τα δεδομένα είναι εις βάρος του Juventus σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή αν θα γίνει αυτό που λέμε οι παραδόσεις είναι για να σπάνε πολλές φορές.
Η Juventus νομίζω είναι ικανή φέτος να, να το φτάσει μέχρι το τέλος. Βέβαια υπάρχει ένα στατιστικό που λέει ότι δεν το έχει πάρει ποτέ back-to-back ομάδα συνεχόμενα. Έτσι. Η Real ποτέ. Το πήρε πέρσι. Το πήρε πέρσι και πάει να το πάρει. Και πάει να το πάρει, να σπάσει αυτή την παράδοση δηλαδή. Αν το πάρει η Juventus, θα σπάσει και αυτή με τη σειρά της μια παράδοση. Βέβαια υπάρχει και, και ο παράγοντας Buffon, έτσι που έρχεται να. Buffon, όλος ο κόσμος μιλάει ότι ήρθε η ώρα. Ναι, πολλοί κόσμος λέει ότι το θέλει να το πάρει για τον Buffon. Και... Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί, μεγάλο θεματοφύλακα με μεγάλη προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι η Juventus το θέλει συνολικά. Δηλαδή δεν είναι για τον Buffon ή για ένα παίχτη. Κοίτα, εγώ είμαι Real, έτσι. Θέλω να το πάρει Real, αλλά στοιχηματικά βρίσκω περισσότερο value στο 1.97 κατάκτηση Juventus. Αν μου έβαζε το πιστόλι στο κρόταφο, α πούμε, με ρωτούσε, θα σου έλεγα ότι και εγώ θέλω να το πάρει η Juventus. Ίσως ένα χαρό λιγάκι παραπάνω να το πάρει η Juventus, γιατί νομίζω ότι το αξίζει φέτος. Δηλαδή, ίσως σε περισσότερο βαθμό από την Real. Η οποία εντάξει έχει πολλά. Άσε να πάρει και η Juventus κανένα. Ναι, εντάξει. Νομίζω σε αυτό το επίπεδο κανένας δεν έχει κοριστεί ποτέ. Ποτέ, εντάξει. Δεν υπάρχει κορισμός. Ένα Champions League ακόμα είναι πάντα μεγάλη υπόθεση όπως και να έχει. Πόσο μάλλον για τη Real που είναι και η πολυνίκης και. Βέβαια, μια Real που φέτος δεν έχει θέλξει, ας πούμε, με την απόδοσή της και το πρωτάθλημα λίγο σβηστά το πήρε. Αν και θα λέγαμε, δηλαδή, μετά από αυτό το match που έχασε εντός έδρας 2-3 του Μπαρτσελώνα, εκεί πολλοί είπαν ότι μπορούσε να ανατραπεί η κατάσταση. Ωστόσο, δεν έκανε άλλη γκέλα και. Ναι. Εντάξει, ήταν ψιλοσίγουρο ότι θα το πάρει. Δεν μπορούσε να κάνει γκέλα τώρα με ομάδες όπως η Μάλαγα. Καλά, με τη Μάλαγα σίγουρα δεν μπορούσε να κάνει γιατί είναι. Ξαδερφάκια. Ο Μίτσελ τώρα, εντάξει. Προπονητής, ο Ίσκο έπαιζε στη Μάλαγα. Γιατί υπάρχουν αυτά και στην Ισπανία. Εσύ είχε ρήτρα όταν έγινε μεταγραφή του Ίσκο από τη Μάλαγα στη Ρεάλ. Είχε ρήτρα ότι αν ο Ίσκο πάρει πρωτάθλημα με τη Ρεάλ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, η Μάλαγα παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ένα χαρτί δηλαδή. Καλό. Δηλαδή, έπαιζαν οι άλλοι, ας πούμε, και ναι. θα κόψουν βαθμούς για να μην πάρουν 1 εκατομμύριο ευρώ. Ποτέ, ούτε το παπά. Εντάξει, η Real το πήρε δίκαια και στην Ισπανία. Προφανώς το πήρε δίκαια και η Juventus στην Ιταλία. Μιλάμε για 2 δίκαιες πρωταθλήτριες. Μιλάμε για 2 δίκαιες φιναλίστ. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο ισομερός καταμερισμένους τελικούς. Ενδεχομένως κάποιος μπορεί να πει ότι είναι και το απόλυτο 50-50. Δηλαδή για δύο ομάδες που έχουν δείξει την ποιότητά τους. Αλλά ξαναλέω, εντελώς διαφορετικές. Παντελώς διαφορετικές. Δηλαδή, θα μου κάνει έκπληξη, ας πούμε, αν δούμε πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Θα μου κάνει έκπληξη αν ανέβει ο ρυθμός πάρα πολύ. Η Juventus δεν τα κάνει αυτά. Η Real θα το επιδιώξει αυτό με ένα γρήγορο γκολ. Η Juventus από την άλλη θα επιδιώξει να παγώσει το ρυθμό. Οπότε, το σκεπτικό το δικό μας είναι να επιλέξουμε τη Juventus για κατάκτηση. Άρα, δεδομένου αυτό, βλέπουμε και ένα τελικό χαμηλά στο σκορ. Βάσει λογικής, ναι, όχι ότι η Juventus δεν μπορεί να ακολουθήσει. Άμα χρειαστεί να ακολουθήσει, θα το ακολουθήσει. Τον υψηλό ρυθμό και να σκοράρει. Έχει παίξει να σκοράρει, αλλά μόνο. Εντάξει, βέβαια η Juventus έχει και τον Higuain που είναι γνωστό ότι είναι μεγάλη κότα. Στα παιχνίδια τα μεγάλα κρύβεται πάντα. Ναι. Με την Αργεντινή δεν ακουμπάει μπάλα. με την Juventus και με την Νάπολη στους τελικούς και στο τέτοιο είναι εξαφανίζεται. Δεν την βάζει μπάλα ποτέ, ας πούμε, για κανένα λόγο. Δηλαδή, τι να σου πω. Όσοι εσείς βρίζατε, ας πούμε, βασικά όλοι εσείς που βλέπετε το βίντεο ξέρετε ότι πρέπει να παίξετε Higuain in time. Ξεκάθαρα, ναι. πλέον, ναι. Έχει μεγάλη αξία. Γιατί αυτή η κάλτσα τώρα έπιασε το. Έχει μεγάλη αξία πλέον. Έχει κλειδώσει δηλαδή η επιλογή. Μέχρι που το παίζω κι εγώ. πλέον. Όχι, εντάξει, είναι κοτάρα, είναι γνωστό αυτό. Στα μεγάλα μάτια πάντα κρύβεται. Δύο μπαλάκια τώρα, 2-0. Μαζί σου, αλλά δύσκολο το κόβω. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, κρατάμε κατάκτηση Juventus στο 97 που έχουμε βρει στο διαδικτύο και κάνουμε το σταυρό μας. Εντάξει, είναι μια. Ενδεχομένως να είναι και η πιο προφανής επιλογή. Γιατί όλη η ψυχολογία του τελικού κλείνει προς τη Juventus. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Η ψυχολογία πηγαίνει προς το μέρος των Ιταλών. Αλλά έχουμε να κάνουμε μια ομάδα που ξέρει να κερδίζει. Αυτό τα λέει όλα. Έτσι, και είναι ένα τελικό σε 90 λεπτά. Η Real. Πολλά μπορούν να καθοριστούν από μια στραβοκλωτσιά, από ένα γκολ γρήγορο. Η αποθέωση των κλισέ τώρα είναι ξεκινάει από το 50-50. Είναι, θα πάει. Ξύλο πέφτει σε αυτό το παιχνίδι. Χαμός γίνεται. Εσύ. Όπου έχει Ιταλούς πέφτει ξύλο, βέβαια. Να. Όπου έχει Ιταλούς, δηλαδή όπου έχει Κιελίνη, Μπονούτσι, Μπαρτζάγι, ό,τι περίεργου Ιταλούς, έχει ξύλο. Είναι δεδομένο αυτό. Και βέβαια έχει όταν έχει τα τσογλάνια τα άλλα. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Να περάσει. Δεν βρίζω, να περάσει.
Όπου έχει λοιπόν και τα τσοκλάνια και τα άλλα πίσω. Δηλαδή, ποιοι είναι, ας πούμε, τα τσοκλάνια. Ο Σέρχιο Ράμος, το φίλε. Ο Σέρχιο Ράμος. Ό,τι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αστράγαλος που δεν τον έχει ηθοπεύσει. Άρα θα ρίχναμε ένα ψηλό στην κόκκινη. Ναι. Ναι. Αυτό βέβαια εξαρτάται, για να προσέχουμε λίγο, με τις προθέσεις του διαιτητή. Ναι. Δηλαδή, ενδεχομένως να είναι καλύτερα να περιμένεις το light σε αυτό το. Ναι. Να δεις πώς θα το χειριστεί ο διαιτητής και άμα αρχίζει και τη μοιράζει από εδώ και από εκεί. Ναι. Εγκαρατή έρχεται. Έρχεται η κόκκινη, δεδομένο αυτό. Άμα είναι πιο υπομονετικός και αφήσει λίγο το ξύλο να παιχτεί, πιθανότατα να μην βγει λοιπόν, να και με 11 παιχτεί. Okay, να ξανασυνοψίσουμε. Εγώ λέω να δώσουμε 97 κατάκτηση Juventus. Ναι, μαζί. Να δώσουμε anytime κόκκινη. Ναι, και να δώσουμε και anytime. Τον Ικουάιν. Και anytime τον Ικουάιν, ναι. Ωραία, τρία στοιχηματάκια. Άρα τα παίζετε όλα κόντρα και. Άρα ρεάλ. Να μην βγει κόκκινη. Και να μην σκοράρει. Και να μην σκοράρει. Και να μην σκοράρει. Βασικά το πιθανότερο είναι ότι άμα πούμε για τον Ικουάιν να σκοράρει, μπορεί να τραυματιστεί και στην παθέρμανση. Ναι. Στις σκάλες και κάτω θα ανεβαίνει. Λοιπόν, καλή τηλεθέαση σε όλους και να νικήσει καλύτερα. Πίτσα, μπύρα, καναπέ. Άνοιξε. Δεν φεύγουμε. Δεν είπαμε ότι όλοι εσείς πρέπει να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και φυσικά like στη σελίδα μας στο page. Για ό,τι θέλετε ανά πάσα στιγμή μπορείτε να γράφετε στο 24ωρο live chat του μπεταράδες.gr και να σας απαντάμε αμέσως.